θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και όλες σας καλή δύναμη, καλή υγεία, γιατί έχουμε δύσκολα πράγματα μπροστά μας και όλοι σας ξέρετε, το νιώθετε οι περισσότεροι, ακόμη και όσοι δεν το ξέρουν ή ίσως έχουν και απορίες διάφορες, ότι αυτές οι εκλογές της 7ης του Ιουλίου είναι κρίσιμες. Είναι πιο κρίσιμες από ό,τι αυτές που πέρασαν το Μάιο με τις ευρωεκλογές και με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και βέβαια, σε αυτές τις εκλογές κρίνεται ποια δύναμη θα βρίσκεται εδώ, παρούσα, σταθερή, στήριγμα στους αγώνες των εργαζομένων, ικανή να οργανώσει τη διεκδίκηση με βάση τα δίκαια αιτήματα και του κλάδου σας, αλλά και συνολικότερα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας, γιατί τα δύσκολα δεν είναι στο παρελθόν, εξακολουθούν να είναι μπροστά μας και βεβαίως εδώ αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ, μας έχετε γνωρίσει, μας ξέρετε, πολλά χρόνια αντιπαλεύουμε τις κυβερνήσεις που έφεραν αντιλαϊκούς νόμους, έφεραν μνημόνια σε αυτή τη χώρα, τους αντιπαλεύουμε σταθερά και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, μέσα στο εργατικό κίνημα, στους λαϊκούς αγώνες, πιέζουμε για να αποσπούμε κατακτήσεις, καταφέρνουμε πράγματα ανάδειξης δηλαδή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και βεβαίως κυρίως δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρόμος για να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο της λιτότητας, των μνημονίων, των αντεργατικών μέτρων, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της εργασιακής ζούγκλας που βασιλεύει όχι μόνο την τελευταία δεκαετία λόγω της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, αλλά προέρχεται και σε βάθος δεκαετιών, γιατί τέτοιο είναι αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε. Είναι βάρβαρο, είναι κόντρα στον εργάτη, είναι μόνο για τα συμφέροντα των λίγων. Μας ξέρετε λοιπόν και στους αγώνες και στη Βουλή τις προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει για ανακούφιση έστω στο ελάχιστο των μισθωτών, των συνταξιούχων, των άλλων λαϊκών στρωμάτων και βεβαίως σε αυτό το μετερίζει θα είμαστε μπροστά. Μας ξέρετε γιατί έχουμε αντιπολέψει όλες αυτές τις πολιτικές που εμπλέκουν τη χώρα μας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε τα πρόσφατα γεγονότα με την αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας της άρχουσας τάξης της Τουρκίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως σταθερά αντίπαλος αυτά η φωνή που ενημερώνει το λαό, που δεν τον εφησυχάζει και κινητοποιεί δυνάμεις έτσι ώστε να φύγουμε από αυτά τα διέξοδα και από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, είναι το ΚΚΕ. Αυτή η δύναμη λοιπόν αύριο στη Βουλή και μέσα στους λαϊκούς αγώνες θα μπορέσει να στηρίξει τα προβλήματα που εσείς αντιμετωπίζετε, τα δίκαια αιτήματά σας. Και φυσικά να ανοίξουμε το δρόμο, γιατί η πρόταση του ΚΚΕ, γι' αυτό που λέμε εργατική εξουσία, ο λαός να βρεθεί πραγματικά στην εξουσία και να οικοδομήσει τη δική του κοινωνία, να φτιάξει μια νέα κοινωνική οργάνωση, μια λαϊκή οικονομία που να απολαμβάνει όλο αυτό το πλούτο που παράγει, είναι μόνο η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Όλα τα άλλα κόμματα βαδίζουν στον ίδιο μονόδρομο που μας έχει φέρει από το κακό στο χειρότερο και που δεν βλέπουμε πραγματικό φως στο τούνελ παρά το ότι προεκλογικά όλοι οι επίδοξοι κυβερνώντες στάζουν λαγούς με πετραχίλια. Άρα λοιπόν αυτή τη δύναμη που θα ανοίξει αυτό το δρόμο, γιατί ξέρουμε όλοι και όλες ότι η Ελλάδα έχει παραγωγικές δυνατότητες. Ο πλούτος που παράγουν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να γυρνάει σε αυτούς και όχι να πηγαίνει στις τσέπες των λίγων, στο μεγάλο κεφάλαιο, στα μονοπόλια, στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εγχώρια είτε ξένα. Και από αυτή τη σκοπιά, αυτή η δύναμη, αυτός ο δρόμος, εμείς πιστεύουμε και εσείς πιστεύω το πιστεύετε, είναι ρεαλιστικός. Μπορεί να ανοίξει. Μπορεί να μην είναι εφικτό άμεσα αυτές τις μέρες, όμως πρέπει και η ψήφος στις εκλογές
και η συμμετοχή των εργαζομένων και η δύναμη που θα δοθεί στο ΚΚΕ να ανοίξει αυτό το δρόμο. Πάρτε για παράδειγμα το εργοστάσιο το δικό σας, τον κλάδο το δικό σας. Υπάρχει δυνατότητα για ποιοτικά, για πλούσια προϊόντα, με υγιεινά προϊόντα, για τη διατροφή όλου του ελληνικού λαού και τη δική σας και των άλλων εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων όλης της Ελλάδας. Και με βεβαίως ισότιμες συναλλαγές, εμπορικές ανταλλαγές με άλλες χώρες που θα ενδιαφέρονται για τους λαούς τους. Με τέτοιες κυβερνήσεις που θα μπορούν να φτιαχτούν και διακρατικές συμφωνίες αύριο, γιατί η ζωή δεν θα αλλάξει εδώ, θα αλλάζει και σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα, παράλληλα θα κινούνται αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, αυτό αν το σκεφτούμε καλά, γιατί η τεχνολογία, η επιστήμη έχει αναπτυχθεί. Εδώ στην Ελλάδα ιδιαίτερα υπάρχει όριμο, έμπειρο, εργατικό, τεχνικό, επιστημονικό, δυναμικό. Ο εργάτης δεν χρειάζεται τον καπιταλιστή. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν θέλουν τους καπιταλιστές για να λειτουργήσουν. Υπάρχει η αυτοματοποίηση της παραγωγής. Ο εργάτης μπορεί να διευθύνει την παραγωγή. Μπορεί να έχει πραγματικά την εξουσία. Να συμμετέχει σε αυτή. Να κανονίζει τα πλάνα της παραγωγής και με βάση τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό από το δικό του το εργατικό κράτος. Η παραγωγική συνέλευση των εργοστασίων είναι αυτή η οποία θα μπορεί να καθορίζει. Αυτό δεν είναι μόνο όραμα, είναι και σχέδιο συγκεκριμένο. Και σήμερα και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Και σας προτείνουμε να παλέψουμε γι' αυτό και να δημιουργήσουμε λιθαράκι το βήμα για να πάμε εκεί. Ανασυγκροτώντας το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, δημιουργώντας την κοινωνική συμμαχία όπου όλοι οι εργαζόμενοι μαζί με τους επαγγελματίες, τους αγρότες, άλλα λαϊκά στρώματα, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, να ενωθούμε σε μια μεγάλη λαϊκή συμμαχία και να διεκδικήσουμε αυτό, γιατί αυτό είναι η ζωή μας, αυτό είναι το μέλλον μας. Θα έχετε ακούσει και πολλοί μας λένε, μα εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Εσείς θέλετε, λέει, να είστε αντιπολίτευση, μονίμως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Καταρχήν, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα που δημιουργείται και να μην έχει στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας. Ιδιαίτερα για το ΚΚΕ, που ο λόγος της ύπαρξής μας, εδώ και δεκαετίες, και το λέμε καθαρά και ανοιχτά, είναι να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε, να οδηγήσουμε την εργατική τάξη, το λαό, να έρθει πραγματικά στην εξουσία. Και όχι να τον κοροϊδεύουν οι εκάστοτε μπαγαπώντιδες που παίρνουν το τιμόνι και κάθονται σε μια καρέκλα της εξουσίας και την ίδια ώρα ξεχνάνε και τις προεκλογικές υποσχέσεις και ανοίγουν το δρόμο πάλι μόνο για κάποιους λίγους, για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους ξένους, για τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και συμμαχίες που συμμετέχει η Ελλάδα, η αστική τάξη της Ελλάδας δηλαδή. Μόνο το ΚΚΕ είναι αυτό που θέλει πραγματικά να οδηγήσει εκεί. Και εμείς είμαστε παρόντες, θα είμαστε παρόντες σε μια τέτοια λαϊκή διακυβέρνηση που θα ανοίγει αυτό το δρόμο για να πάψει να υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για να τελειώσει αυτό το καπιταλιστικό βάρβαρο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε και εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα του εργαζόμενου λαού. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι, και αυτό που λέμε εμείς, είναι ότι στις 7 του Ιούλη δεν υπάρχει, εκτός αν μου πείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε λαϊκή διακυβέρνηση με τέτοια, με ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό, όλη αυτή τη βαρβαρότητα, τα μέτρα, όλα τα μνημόνια και να ανοίξουμε το δρόμο. Όμως στις 7 Ιούλη, η όποια κυβέρνηση βγει, είτε είναι αυτοδύναμη, είτε είναι συνεργασίας, όποιο και αν έχει πυρήνα από τα άλλα κόμματα, από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αυτό που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν είναι να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο. Τις δεσμεύσεις δηλαδή των τριών μνημονίων και του τελευταίου του 2015 που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρότι λέει ότι έχουμε βγει από αυτό, και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, αφού βγήκαμε όπως λέει από τα μνημόνια από τον περασμένο Αύγουστο, αλλά που έχει βάλει την υπογραφή της για τη συμφωνία για το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα, που θα έχει την εποπτεία επίσης πάλι αυτών της Τρόικα, της Κομισιόν, των υπολείπων εταίρων της, κάθε τρίμηνο έρχονται εδώ και ελέγχουν και καθορίζουν τη δημοσιονομική πολιτική έτσι ώστε να μην ξεφύγει.
θα έχουμε τα ματωμένα πλεονάσματα που λέμε όλοι μέχρι το 2060. Και πλεονάσματα σημαίνει ότι τα παίρνει από το φόρο που πληρώνουμε κάθε μέρα, που πληρώνετε εσείς οι ίδιοι κάθε μήνα, μπαίνει-βγαίνει, από τους μειωμένους μισθούς, από τις μειωμένες παροχές, από τη μείωση σε κοινωνικές παροχές, από τις βάρβαρες εργασιακές σχέσεις, από την εκμετάλλευση, από το ξεζούμισμα δηλαδή των εργαζομένων. Έτσι βγαίνουν τα πλεονάσματα. Και βέβαια με τις περικοπές σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε υγεία, σε φάρμακα, στην παιδεία για τη μόρφωση των παιδιών μας. Από εκεί βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα και όλα τα άλλα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αλλά και άλλα μικρότερα κόμματα ορκίζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει προνομοθετήσει τις ράγες τις οποίες θα κινηθεί η οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, απέναντι σε μια τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δύναμη, αυτή η ισχυρή δύναμη μέσα στη Βουλή, μέσα στο λαό, μέσα στους αγώνες, που να μπορεί και να αποτρέπει χειρότερα μέτρα και να μπορεί να εμποδίζει μέτρα αντιλαϊκά και να καταθέτει προτάσεις για δικαιώματα και αιτήματα των εργαζομένων και των κλάδων, να μπορεί να κινητοποιεί το λαό με τους αγώνες και βεβαίως να ανοίγει αυτό το δρόμο. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό μας ακούτε να λέμε ότι χρειάζεται ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, απέναντι σε όποια κυβέρνηση τολμά να χτυπά το εργατικό λαϊκό κίνημα, να ξεζουμίζει τους εργαζόμενους, να παίρνει μέτρα το ένα μετά το άλλο. Και βέβαια αυτά είναι οι ίδιες οι αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμμαχίας δηλαδή που συμμετέχει η Ελλάδα, που υλοποιούν όλες αυτές οι κυβερνήσεις, που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αύριο πιθανόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη με συνεργασία με άλλους. Ήδη η κυρία Γεννηματά μίλησε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογική, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δηλαδή. Ουσιαστικά μιλάμε για άχρηστη ψήφο απέναντι σε αυτά τα κόμματα. Για ψήφο αχρίαστη για τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί θα τα αξιοποιήσουν ενάντια στο λαό μας. Και βέβαια όλες αυτές οι κοροϊδίες και η προπαγάνδα που σηκώνεται, για παράδειγμα ο ένας λέει ότι ο ένας μιλάει για 7ήμερη συνεχή, 12ήμερη εργασία και πάει λέγοντας, και βέβαια ο άλλος το υλοποιεί στην πράξη αλλά το λέει πιο στρογγυλεμένα, πιο λαοπλάνα, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης το λέει πιο χοντρά στον ελληνικό λαό. Αυτή η 7ήμερη εργασία η κυρία Χτσιόγλου, υπουργός Εργασίας, την έχει υπογράψει σε μια σειρά κλάδου, σε μια σειρά συμβάσεις. Η κυβέρνηση τούτη εδώ επίσης έβαλε σε κατάργηση την Κυριακάτικη Αργία. Ήδη υπάρχουν κλάδοι και τομείς που δουλεύει ο κόσμος συνεχόμενο 12ωρο, 11ήμερο, 11ήμερο ή 12ωρο, 11 μέρες συνέχεια, 12 μέρες συνέχεια, 8 μέρες συνέχεια. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έδωσε αυτή την κατεύθυνση και σε άλλα κράτη-μέλη της υπάρχει αυτό, βλέπουμε όλο αυτό το πλέγμα και πρέπει να δούμε ποιος ευθύνεται. Αυτοί ευθύνονται για όλα αυτά. Αυτοί τα οργανώνουν. Άρα ο εργάτης, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, αυτός που τον εκμεταλλεύονται, πρέπει να δει όλο αυτό το τοπίο, το πολιτικό, το οποίο προσπαθούν να το καμουφλάρουν μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τις ομιλίες τις προεκλογικές κλπ. Εμείς λέμε την αλήθεια. Το ξέρετε. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε επιβεβαιωθεί σε αυτά. Μάλιστα φτάσαμε σε ένα σημείο, έχουμε φτάσει να λέμε μακάρι σε ορισμένα, ρε αδερφέ, να μην επιβεβαιωνόμασταν, να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πορεία, αυτή είναι η εξέλιξη μέσα σε αυτό το σύστημα. Άρα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε καθαρά και δεν τα λέμε για να μαυρίζει η καρδιά μας, έτσι κι αλλιώς μαυρισμένη είναι αυτή, λοιπόν, και αυτά από αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα. Τα λέμε για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πώς θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το δρόμο σταδιακά προς τα μπρος. Η ίδια πολιτική και ταύτιση σε στρατηγικά ζητήματα γίνεται και με τα λεγόμενα αυτά θέματα που άπτονται της τουρκικής προκλητικότητας τώρα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις αντιθέσεις και τους μεγάλους ανταγωνισμούς ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών και βεβαίως με ευθύνη πρώτα απ' όλα που ανάβουν το φυτίλι για επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή οι οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουν. Η συνεργασία μας δηλαδή με τους Αμερικάνους,
με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ευθύνονται για την προκλητικότητα αυτή της Τουρκίας. Και βεβαίως υπάρχουν ευθύνες σε κυβερνήσεις και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν, διότι όταν εμείς λέγαμε πριν ένα μήνα, όταν βγήκε ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι δεν θα γίνει και τίποτα ρε παιδιά, μια τζούφια γεώτρηση θα κάνουν στην Κύπρο, στην Κυπριακή ΑΟΣ, γιατί το γεωτρύπανο δεν μπορεί να φτάσει κάτω και να... Και βλέπουμε σήμερα να κάνει έκτακτο Κησαία μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε να λέει η Τουρκία και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Άμυνας ότι η γεώτρηση προχωράει. Αλλά εγώ σας λέω και το άλλο, ακόμα και τζούφια να ήταν η γεώτρηση. Αυτό ήταν το πρόβλημα που αποπροσανατόλισε ο Πρωθυπουργός όλο τον ελληνικό λαό και άνοιξε την όρεξη του Ερντογάν και της Τουρκίας. Ακόμα και τζούφια να ήταν η γεώτρηση. Δεν καταλαμβάνει η Τουρκία έδαφος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Τουρκία έτσι προχωράει βήμα το βήμα. Ούτε εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή θέλει να βγάλει υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο, να κάνει τη γεώτρηση αυτή τη στιγμή και να βγάλει στο οικόπεδο το Κυπριακό που βρίσκεται ή αύριο, όπως λέει, δίπλα στο Καστελόριζο, στην ελληνική ΑΟΣ, που θα είναι πιο οξυμένο το πρόβλημα και θα υπάρχει άμεσος κίνδυνος πολεμικής εμπλοκής. Θέλει να κατοχυρώνει δικαιώματα. Σου λέει, θέλω εδώ να μπω, είναι δικό μου. Δεν είναι στην Κύπρο, δεν ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην Τουρκία. Αυτό που λέμε γκρίζες ζώνες. Αυτό κάνει η Τουρκία βήμα το βήμα. Και εμείς πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα. Άρα καθαρά πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό να μην εφησυχάζει και βεβαίως ο εφησυχασμός αυξάνει την όρεξη και της τουρκικής αστικής τάξης και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Διότι οι Αμερικάνοι που υποτίθεται είναι συμμαχοί μας και το ΝΑΤΟ, είδατε τη διφορούμενη δήλωση. Λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί ως δικαίωμα να είναι δική της ζώνη αυτή. Άρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι κοίταξε η Τουρκία μπορεί να έχει και δίκιο, βρέστε τα εσείς. Βγάζει την ουρά του απ' έξω δηλαδή. Και ο κύριος Τραμπ και το ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Και θα βάλουν τους λαούς, τη νεολαία, να σκοτώνεται στο βωμό των υπεριαλιστών. Και δεν μιλάμε φυσικά για μια σειρά ζητήματα στα οποία έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως είναι για παράδειγμα την ώρα που μας λένε ότι δεν έχει χρήματα για τον ελληνικό λαό, δεν έχει για την υγεία, για την παιδεία, για μισθούς, για συντάξεις, για το ένα, για το άλλο, πληρώνουμε 400 δισεκατομμύρια ευρώ για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ. Από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό ο Τραμπ είπε μπράβο στην Ελλάδα που είναι πρώτη από τα μέλη του ΝΑΤΟ που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της συμμαχία αυτή. Για να πηγαίνουν πολεμικά από εδώ και από εκεί για να κάνουν τις πολεμικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Και Έλληνες στρατιώτες και πολεμικά πλοία και αεροπλάνα. Κοκορεύεται η κυβέρνηση η σημερινή γιατί λέει υπερίπτανται πολεμικά ελληνικά αεροπλάνα, αεροσκάφη πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία τώρα. Πληρώνοντας γι' αυτά. Και δεν υπερίπτανται τα τουρκικά και βέβαια δεν μας λένε ότι πάνω από τα ελληνικά υπερίπτανται τα ρώσικα. Με κίνδυνο άμεσης εμπλοκής. Γιατί εδώ τσακώνονται σε αυτή την περιοχή Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι, Γερμανοί. Και το κακό συναπάντημα, εκτός από Τουρκία, Ισραήλ, Ιράν και λοιπές περιφερειακές δυνάμεις που έχουν επίσης και τα δικά τους τοπικά ή περιφερειακά συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτά καθαρά πρέπει να τα πούμε στον ελληνικό, διότι οι πολιτικές τους είναι που οδηγούν συνεχώς από το κακό στο χειρότερο και μπορεί να ανάψουν και τη σπίθα του πολέμου. Γι' αυτό σας λέμε, για όλα αυτά τα ζητήματα, είτε αφορούν την οικονομία, είτε αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις διεθνείς σχέσεις που υπάρχουν και που αναπτύσσονται. Θα πρέπει η πολιτική αυτή να σας οδηγήσει να σκεφτείτε με βάση την πείρα σας. Και εσείς, εμείς πιστεύουμε όλος ο ελληνικός λαός, έχουμε πείρα πλέον ως λαός. Από το τι έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει 4,5 χρόνια. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να δίνουμε ξανά την ψήφο μας να ενισχύουμε κόμματα τα οποία τα έχουμε γνωρίσει, τα έχουμε δοκιμάσει. Ούτε βεβαίως να σκορπάμε την ψήφο μας σε άλλους όπως είναι για παράδειγμα κάποιοι. Πρέπει να απομονωθεί η Χρυσή Αυγή. Να φύγει και από τη Βουλή εντελώς.
να μην ενισχυθούν άλλα ακροδεξιά κόμματα εθνικιστικά που θέλουν να πάρουν το ρόλο μιας πιο light Χρυσής Αυγής όπως είναι ο Βελόπουλος. Χαμένη ψήφος είναι εκεί για τον ελληνικό λαό, για τον εργάτη, την εργάτρια, τον εργαζόμενο, την εργαζόμενη. Ούτε βεβαίως αυτά τα νέα κόμματα μιας χρήσης που εμφανίζονται. Παλιότερα είχαμε το ποτάμι, είδατε πως εμφανίστηκε, πού κατέληξε, εξαφανίστηκε. Είχαμε τους ΑΝΕΛ που ήταν, πού κατέληξαν. Η Ένωση Κεντρών που ήταν, πού κατέληξαν. Τέτοια κόμματα εμφανίζονται σε τέτοιους περιόδους που έχει μια κρίση μικρότερη ή μεγαλύτερη το πολιτικό σύστημα και ψάχνει διεξόδους ώστε να βάλει νέα αναχώματα στο λαό για να μην έρθει ο κόσμος στο ΚΚΕ. Τέτοιο κόμμα είναι του Βαρουφάκη, ο οποίος είναι εκλεκτός του Σόρος, χρηματοδοτείται από το Σόρο, διεθνής στοχογλύφος ο Σόρος. Τον γνωρίσαμε ως Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα τότε του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε στην κατάσταση αυτή τη χώρα και οδηγηθήκαμε στο τρίτο μνημόνιο. Στην ουσία ο εμπνευστής του τρίτου μνημονίου, ο εμπνευστής του να μην λέμε την Τρόικα-Τρόικα για να κοροϊδέψουμε τον ελληνικό λαό ήταν ο Βαρουφάκης. Να τη λέμε θεσμούς έλεγε τότε. Το θυμόσαστε. Αυτός τα δημιούργησε όλα αυτά. Και βεβαίως το πρόγραμμά του σήμερα μιλάει για συνεργασία είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Παίζει και σε δύο ταμπλό να κολλήσει. Άρα λοιπόν αυτή η ψήφος του ελληνικού λαού και της νεολαίας εμείς θεωρούμε ότι είναι χαμένη. Η μόνη σίγουρη ψήφος που δεν θα αλλάξει την άλλη μέρα των εκλογών, την επόμενη μέρα θα βρίσκεται εδώ και στη Βουλή και στα εργοστάσια, στους τόπους δουλειάς, στους δρόμους του αγώνα, θα είναι το ΚΚΕ. Και μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα αν η εργατική τάξη, ο λαός μας δώσει αυτή τη δύναμη. Γιατί αυτή η δύναμη που έχουμε δεν φτάνει. Χρειάζεται πολύ περισσότερη. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους. Πρώτα απ' όλα αυτούς που μας στήριξαν αυτά τα χρόνια. Που μας στήριξαν στην προηγούμενη εκλογική μάχη. Οι 302.000 ψηφοφόροι των ευρωεκλογών. Οι πάνω από 400.000 που μας ψήφισαν στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Αυτοί δεν πρέπει ούτε ένας να πει «Α, σήμερα νιώθω αδιάθετος, δεν πάω για να ψηφίσω» ή «Α, θα πάω στο χωριό μου» ή «Θα πάω στην παραλία». Πρέπει να πάνε όλοι αυτοί να ψηφίσουν. Και όχι μόνο αυτοί. Απευθυνόμαστε σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να στήριζαν άλλες επιλογές ή να πήγαν δεξιά και αριστερά σε αυτά τα κόμματα μιας χρήσης. Και τους λέμε να έρθουν στο ΚΚΕ. Οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν εδώ να βρουν αυτό το αποκούμπι, αυτό το στήριγμα πραγματικά για την πορεία της επόμενης μέρας. Σε όλους λοιπόν αυτούς απευθυνόμαστε και τους καλούμε να μας δώσουν αυτή τη δύναμη, γιατί ούτε θα κοροϊδέψουμε, ούτε θα τα βάλουμε κάτω, θα είμαστε μπροστά στους αγώνες, θα ακούμε τι μας λένε, θα προβάλλουμε τα αιτήματα, θα ανοίγουμε αυτό το δρόμο για ριζικές ανατροπές, έτσι ώστε πραγματικά τελικά να βρεθεί η εργατική τάξη στην εξουσία.